τελικά στην Αθήνα και μάλιστα εντός της εβδομάδας η επικεφαλής της Τρόικας. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα διευκρίνησε σήμερα ότι οι τρεις άνδρες θα γυρίσουν για τη συνέχιση των διαβουλεύσεων με τις ελληνικές αρχές, βάζοντας έτσι τέλος στη σύγχυση που προκλήθηκε χθες για την επιστροφή του Σιμί, την ώρα μάλιστα που μιλούσε στη Βουλή ο Πρωθυπουργός. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι εκπρόσωποι των δανειστών θα έρθουν μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup αύριο. Θρίλερ από το πουθενά με την άφιξη της Τρόικας. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός βρισκόταν στο βήμα του Κοινοβουλίου στη συζήτηση για τον προϋπολογισμό, η Τρόικα με επίσημη ανακοίνωση αλλά και μέσω Twitter από τον εκπρόσωπο του Όλι Ρεν γνωστοποιούσε ότι η άφιξη των επικεφαλής στην Αθήνα θα γίνει τον Ιανουάριο. Οι τεχνικές συζητήσεις αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Περιμένουμε ότι η πλήρης διαπραγματευτική ομάδα θα επιστρέψει τον Ιανουάριο και εφόσον οι αρχές έχουν σημειώσει πρόοδο στην υλοποίηση του προγράμματος με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας. Και ναι, εξακολουθούμε να κάνουμε σκληρές διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Είμαστε στο πιο δύσκολο ίσως και το πιο σημαντικό, θα έλεγα, κόμβο που πρέπει να περάσουμε. Θα τα καταφέρουμε, έχουμε περάσει και από άλλα πιο δύσκολα. Θα τα καταφέρουμε γιατί έχουμε ήδη επιτυχίες να δείξουμε. Την αρχική σύγχυση διέλυσε γρήγορα η γνωστοποίηση ότι τελικά οι επικεφαλείς θα έρθουν στην Αθήνα την Τρίτη μετά από κινητοποίηση του Πρωθυπουργικού και του Οικονομικού Επιτελείου. Η ανακοίνωση αποσύρθηκε και κύκλοι που πρόσκειται στην Τρόικα προσπάθησαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις, τονίζοντας ότι η ανακοίνωση δεν αναφερόταν στην φυσική παρουσία των ελεγκτών, αλλά στο γεγονός ότι είναι πάρα πολλά τα ανοιχτά ζητήματα και είναι πολύ δύσκολο αυτά να κλείσουν έως το τέλος του έτους. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα έρθουν και μετά τις χειμερινές τους εξορμήσεις για σκι. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι η ενδοτικότητα της κυβέρνησης Σαμαρά τους έχει αποθρασύνει τελείως. Τους έχει ανοίξει την όρεξη. Τώρα η χώρα μας αδικείται και αδικείται κατάφορα από αυτή την εικόνα της δίθεν εκκρεμότητας. Πιστεύω ότι οι λόγοι αυτής της εκκρεμότητας αφορούν πρωτίστως του συσχετισμού στο εσωτερικό της Τρόικας μεταξύ οργάνων, μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, εκκρεμότητες στην διακυβέρνηση των χωρών της Ευρωζώνης. Ο ερχομός των Τροϊκανών θα γίνει την επαύριο του Eurogroup της Δευτέρας, όταν και ο Γιάννης Τουρνάρας θα δεχτεί από τους ομολόγους του για μια ακόμη φορά πιέσεις για την επίτευξη συμφωνίας. Έχουμε όντως αργήσει, διότι τα θέματα είναι πολλά και πολύ δύσκολα. Η διαπραγμάτευση αυτού του γύρου έχει ξεκινήσει από το Σεπτέμβριο και δεν έχει τελειώσει ακόμα. Διότι δεν συνεννούμε. Αν είχαμε συνενέσει, θα έπρεπε να δεχθούμε ένα δημοσιονομικό κενό της τάξης των 2,9 δισεκατομμυρίων, που μας έλεγαν στην αρχή, με οριζόντια μέτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τρόικα, στις λίγες μέρες που θα μείνει, θα επιχειρήσει να κλείσει όσο γίνεται περισσότερα ανοιχτά μέτωπα, με πρώτο και κύριο αυτό των προαπαιτούμενων και ειδικά την τύχη των αμυντικών συστημάτων, όπου οι πληροφορίες μιλούν ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Η ελληνική πλευρά θεωρεί ότι είναι εφικτή η εκταμείευση της δόσης του 1 δις ευρώ εντός Δεκεμβρίου μετά από έγκριση έκτακτου Eurogroup ή τηλεδιάσκεψης. Από τα υπόλοιπα ζητήματα, το πιο ακαθόδες είναι αυτό των πληστηριασμών, με την ελληνική κυβέρνηση να εμφανίζεται αποφασισμένη να νομοθετήσει μονομερώς αν δεν βρεθεί η χρυσή τομή έως τις 20 Δεκεμβρίου. Έσπευσαν ορισμένοι να προεξοφλήσουν δήθεν αρνητικά αποτελέσματα. Θα τους συμβούλευα να μην βιάζουν μέχρι την αντιμετώπιση του ζητήματος κατά τα πρότυπα άλλων χωρών ως προς την εξωδικαστική προστασία. Η προσπάθειά μας θα είναι να εξαντληθούν απολύτως τα περιθώρια. Και γι' αυτό το λόγο, ναι, πράγματι έχουμε μια δύσκολη διαπραγμάτευση. Επιδιώκουμε τη μέγιστη προστασία, χωρίς βέβαια αυτή η προστασία να επεκτείνεται στους επιτίδιους ή στα μεγάλα ψάρια. Η λίστα των ανοιχτών ζητημάτων περιλαμβάνει ακόμα τον ΦΠΑ στην εστίαση, τον ενίο φόρο ακινήτων, τις ομαδικές απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα, τις εμπορικές μισθώσεις, τις αποκρατικοποιήσεις, αλλά και το δημοσιονομικό κενό πρώτα του 2014 και στη συνέχεια της περίοδου 2015 και 2016.